Ο Μπόρις Τζόνσον βρέθηκε στο Westminster για την ώρα του Πρωθυπουργού και απάντησε σε ερωτήσεις βουλευτών μία ημέρα μετά την δημοσιοποίηση της επικριτικής για την Βρετανική κυβέρνηση έκθεσης που υποστηρίζει ότι δεν έκανε τίποτα για να σταματήσει την ρωσική παρέμβαση στις εκλογές του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Downing Street κατηγορείται επίσης ότι προσπάθησε να καθυστερήσει την δημοσιοποίηση της έκθεσης. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία αποτελεί άμεση και επίγουσα απειλή για την Βρετανική Εθνική Ασφάλεια και συμμετέχει σε μια σειρά δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν κατασκοπία, παρέμβαση σε δημοκρατικές διαδικασίες και άλλα σοβαρά εγκλήματα. Ο Πρωθυπουργός έλαβε την έκθεση πριν από 10 μήνες, δεδομένου ότι η απειλή περιγράφεται ως άμεση και επίγουσα. Τι έκανε όλο αυτό το διάστημα? Ο Τζόνσον απάντησε ότι η κυβέρνηση ανέλαβε την ισχυρότερη δυνατή δράση κατά της Ρωσίας όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών και ότι η αντιπολίτευση παρακινούνταν από την επιθυμία να υπονομεύσει το δημοψήφισμα για τον Brexit. Πρόκειται για πίεση από αυτούς που βασίζονται σε αυτήν την έκθεση για να προσπαθήσουν να δώσουν την εντύπωση ότι η ρωσική παρέμβαση ήταν κάπως υπεύθυνη για τον Brexit. Όμως ο λαός αυτής της χώρας δεν ψήφισε υπέρ της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω πιέσεων από την Ρωσία και την ρωσική παρέμβαση. Ψήφισε έτσι επειδή ήθελε να ανακτήσει τον έλεγχο της χώρας του. Η έκθεση ανέφερε ότι ήταν δύσκολο να αποδειχθούν οι ισχυρισμοί για την ρωσική επιρροή, αλλά ήταν σαφές ότι η κυβέρνηση άργησε να αναγνωρίσει την ύπαρξη της απειλής. Εν τω μεταξύ, η Βρετανία εξετάζει την υιοθέτηση νέας νομοθεσίας που θα περιορίσει ή ακόμα και θα αποτρέψει την δραστηριότητα εχθρικών κυβερνήσεων σε βρετανικό έδαφος. Με αυτήν θα δίνονται στις υπηρεσίες ασφαλείας περισσότερες εξουσίες.